Για την ιστορία αυτή με τον Αντετοκούμπο. Πού έχει φτάσει τώρα το θέμα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ γιατί ήσασταν από αυτοί που χθες έβλεπα αποσαφηνίσατε. Κοιτάξτε κύριε Κοντρογόη και κύριε Παυλόπουλε, στην πολιτική συμμετέχω 12 χρόνια. Δέχομαι την κριτική για τις θέσεις που έχω εκφράσει. Και έχω εκφράσει και θέσεις και έχω και απόψεις οι οποίες κατά καιρούς είναι αντικείμενα αντιπαράθεσης. Mm. Το να έρχεται όμως κάποιος και να σου κατασκευάζει ένα tweet που δεν έκανα ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ από μένα αυτό το tweet, που βρίζω, συκοφαντώ έναν διεθνή καλαθοσφαιριστή Έλληνα, τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο, που μας κάνει όλους περήφανους και προσπαθούν αυτό να το συνδέσουν, γιατί για κάποιον είναι εύπεπτο. Σου λέει, μωρέ, στον Πλεύρη, ό,τι και να του βάλουμε, ότι θα πει, θα μείνει. Γκεμπελίστικη μέθοδος. Και δυστυχώς να υπάρχουν και συνάδελφοι βουλευτές, που βέβαια το απέσυραν οι άνθρωποι, αλλά παρασύρθηκαν. Να υπάρχουν site. Όλα οφείλω να πω ότι ανακάλεσαν άπαντα, εκτός από την Αυγή που ακόμα η Αυγή θεωρεί και αφήνει έντονα, όχι υπνοούμενα, ευθέως λέει ότι δεν πείθω κανέναν και προφανώς το έχω πει. Όλοι οι άλλοι έχουν αποδεχτεί ότι είναι fake. Εγώ έκανα μήνυση, έχω πάει και στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Θεωρώ ότι γρήγορα θα ξέρουμε ποιος το έχει διακινήσει, όχι με την έννοια του φυσικού προσώπου. Θα βρούμε ποιος λογαριασμός το κίνησε πρώτος. Και από εκεί και πέρα εγώ θα εξαντλήσω τις δυνατότητες, γιατί σας το λέω, να με κατηγορήσει ο καθένας για αυτά που έχω πει, να τα κρίνει όσο αυστηρά θέλει, να με χαρακτηρίσει όπως θέλει, όχι όμως να μου βάζει πράγματα που ποτέ δεν έχω πει. Και όταν μάλιστα αυτά είναι και προσβλητικά και εξυβριστικά για έναν άνθρωπο. Καλημέρα κύριε Πλεύρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.